θέλεις να ζήσεις μαζί μας ειρηνικά, όπως και οι προγονείς σου, ας έχεις την ευλογία του Θεού. Γιατί εκείνοι θεωρούσαν τους γονείς μου ως πατέρες τους και τους τιμούσαν ανάλογα, και αυτή την πόλη τη θεωρούσαν ως πατρίδα τους. Σε καιρό ανάγκης όλοι τους έτρεχαν μέσα να σωθούν, και κανένας αντίπαλός της δεν έζησε πολλά χρόνια. Κράτα τα κάστρα και τη γη που μας άρπαξες άδικα. Όρισε και αιτήσους φόρους ανάλογα με τη δύναμή μας και φύγε ειρηνικά. Σκέφτηκες ότι ενώ νομίζεις πως θα κερδίσεις μπορεί να βρεθείς χαμένος? Το να σου παραδώσω την πόλη ούτε δικό μου δικαίωμα είναι, ούτε κανενός άλλο από τους κατοίκους της. Γιατί με μια ψυχή και με τη θέλησή μας θα πεθάνουμε όλοι και δεν θα λυπηθούμε τη ζωή μας. Να ελείεμας και βάεμας η Τούρκ την πόλε πέρα επέραν το βασίλος κα. «1788, Ιανουάριος. Λιβερά Τραπεζούντας. Το πρώτο μου ταξίδι στην Ανατολή. Ήμουν 18 χρονών τότε. Ένας νεαρός Γάλλος σπουδαστής, με ανήσυχο πνεύμα και λαχτάρα για μακρινά ταξίδια. Οι συνταξιδιώτες μου κι εγώ αναγκαστήκαμε να μείνουμε στη Λιβερά για μέρες, καθώς το χιόνι μας απέκλεισε στο χωριό. Μείναμε σε ένα μακρόστενο, διόροφο, πέτρινο σπίτι. Κάτω τα ζώα, πάνω εμείς. Η κυρία Παρθένα, καθισμένη κατάχαμα δίπλα στο τζάκι, τραγούδησε τούτο το τραγούδι. Στο τέλος, σταυροκοπήθηκε. Απόρρισα, «Μα τι κάνει τούτη γυναίκα? Μυρολογάει το πάρσιμο της Κωνσταντινούπολης, που έγινε εκατοντάδες χρόνια πριν, εδώ, μέσα στα άγρια βουνά του Πόντου?» Αργότερα κατάλαβα. Και στη Μακεδονία, και στα απάτητα άγραφα στη Ρούμελη, και στα νησιά και στην Κρήτη, παντού συνάντησα τραγούδια με τον ίδιο θρήνο. Όλων οι καρδιές χτυπούσαν σε εκείνη την πόλη, γιατί εκεί χτυπούσε η καρδιά της Ρωμιοσύνης. Στη Μάνη το 1357, στη Μακεδονία το 1379, στην Ήπειρο το 1565, στην Κύπρο το 1609, το 1611 με τον Διονύσιο το φιλόσοφο στην Ήπειρο, το 1705 στην Ιμαθία, στη Μακεδονία και τις Βόρειες Σποράδες το 1749, το 1770 με τους αδελφούς Ορλόφ στο μαρτυρικό Μοριά. Κάθε φορά που ξεσηκώνονταν οι Ρωμιοί, την πόλη κοιτούσαν.